50 χρόνια από την ίδρυσή της συμπλήρωσε φέτος η Inter-American, η οποία πραγματοποίησε το φετινό της συνέδριο πωλήσεων σε εορταστικό κλίμα, γεμάτο από τη μεγάλη της ιστορία. Μια ιστορία που γράφεται από το μέλλον, όπως ήταν και το μήνυμα του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες του κυρίου Νίκου Βέτα, Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ, που ανέπτυξε την εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος με σημαντικές παρατηρήσεις για τις συνθήκες και την προοπτική της ασφάλισης στη σύνταξη και την υγεία, και του Δημήτρου Μπουραντά, που έδωσε τις διαστάσεις της έννοιας του ηγέτη και της ηγεσίας. Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Inter-American, χάραξε πορεία για τις πωλήσεις, τα προϊόντα και τη διανομή στο παρόν και το μέλλον, επισημένοντας τη διαφορετικότητα της εταιρείας στην αγορά και το ξεχωριστό περιβάλλον για τους ανθρώπους της στις πωλήσεις. Η Inter-American είναι όλη μου ζωή. Πρώτα απ' όλα σε μένα, αλλά και σε πολλούς άλλους και συνεργάτες και ασφαλισμένους. Έτσι, αυτό έχει σημασία. 50 χρόνια Inter-American, 50 χρόνια συνεχώς σώζει ζωές και προφυλάσσει από κινδύνους τους ασφαλισμένους της με μια απίστευτη συνέπεια και με μια απίστευτη σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει για μένα 50 χρόνια Inter-American. Την Inter-American την γνώρισα το 89, δηλαδή όταν ήταν 20 χρονών και είμαστε 30 χρόνια μαζί. Για μένα η Inter-American θεωρώ ότι είναι το δεύτερο μου σπίτι. Ανδρώθηκα εκεί ασφαλιστικά και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε μαζί και τα επόμενα χρόνια όσο πάει. Σε νέους ασφαλιστές έχω να προτείνω να δοκιμάσουν τη δουλειά μας και το επάγγελμά μας, γιατί θεωρώ ότι έχει αρκετές πρόπτικες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν θεωρείται εύκολο, αλλά όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Συγχαρητήρια στην Inter-American για τα 50 χρόνια. Συγχαρητήρια και για εμάς και τους συνεργάτες που βρισκόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάτω από τη σκέπη της. Προχωράμε δυναμικά, όπως πάντα. Είμαι συγκινημένος και για τα 50 χρόνια και ειδικά για το ξεκίνημα εδώ που ξεκίνησα στην Όθωνος το 1986 με αρχηγό τότε διευθυντή του Σπύρου του Βαγγέλη, ο οποίος μας πήρε υπό τη σκέπη του και μας έμαθε και την ασφαλιστική αγορά, μας έκανε ασφαλιστές. Συγκεκριμένα είχα πάει να κάνω ασφάλεια τότε και μου τα είπε τόσο καλά που μόνος μου γύρισα και του είπα ότι αυτά εγώ μπορώ να τα διδαχτώ, να τα μάθω, να τα λέω στον κόσμο. Και μου είπε καλώς τον. Και ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε. Και πάλι συγχαρητήρια στην Inter-American για τα 50 χρόνια. 50 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά που έκαναν οι άνθρωποι της Inter-American. Έτυχε να είμαι ένας από αυτούς που πήγα στην Inter-American το 1973. Ανέπτυξα τις πωλήσεις ως agency και λοιπά, σε αυτό εδώ το γραφείο, εδώ στην Οδό Όθωνος, για μια δεκαετία. Η Inter-American είναι η εταιρεία που τροφοδότησε όλη την ελληνική αγορά και δεν φτάνουν 50 χρόνια για να μιλάμε για το έργο της. Χρόνια πολλά Inter-American. Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για οποιονδήποτε οργανισμό, σίγουρα για την εταιρεία μας. Το να συμπληρώνεις 50 πετυχημένα χρόνια σε μια αγορά είναι ένα ορόσημο. Ωστόσο, νομίζω ότι σήμερα θα γιορτάσουμε και τα 50 χρόνια που έχουμε και θα σχεδιάσουμε τα επόμενα 10, 20, 50 χρόνια για την εταιρεία μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνταγή επιτυχίας για τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την επιτυχία για το μέλλον. Ο κόσμος, η οικονομία και η χώρα μας αλλάζει πολύ γρήγορα και το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι οργανισμοί που φιλοδοξούν να είναι πρωταγωνιστές. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένας ολικός μετασχηματισμός για την εταιρεία μας, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, με ανθρώπινο πρόσωπο όμως, συνδυασμό ανθρώπων και τεχνολογίας και μια ευρύτερη θεώρηση του τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Νομίζω ότι η έννοια της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια θα διευρυνθεί για να αγκαλιάσει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτά που έχουμε κατανοήσει και καταλάβει στο παρελθόν. Το πρώτο αστροασφαλιστήριο, έτσι είχε χαρακτηριστεί στην εποχή του, ήταν ένα δείγμα πρωτοπορίας για την εταιρεία. Ένα δείγμα ότι η εταιρεία σκέφτεται διαφορετικά και επεκτείνει τα συνηθισμένα όρια της ασφάλισης και σε κάτι εξωτικό, μοναδικό για την εποχή εκείνη, όπως το πρώτο βήμα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Από αυτή την ιστορία πρέπει να κρατήσουμε την έννοια της πρωτοπορίας, της καινοτομίας και ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να τολμάμε. Τέλος, 50 χρόνια μετά, ποια είναι η σχέση της Inter-American με τον ασφαλιστή? Είναι τόσο ισχυρή όσο και στο ξεκίνημα της εταιρείας. Όπως είπα και πριν, η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή μας, πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Αλλά πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας και η ασφάλιση είναι μια δραστηριότητα που ο άνθρωπος θα παίζει πάντα ρόλο. Ρόλο όχι τόσο στο να διεκπεραιώνει υποθέσεις, αλλά να στέκεται δίπλα στον πελάτη όταν χρειάζεται και να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες και συμβουλές όταν είναι αυτές απαραίτητες.